Κυρία Κομνινάκα, tweet πρωθυπουργού, δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω, το γνωρίζετε. Έχει. Θέλω να μου πείτε, εσείς σε ποιο κόσμο ζείτε, σε αυτόν που είμαι εγώ, σε αυτόν που είναι ο κύριος Σιμόπουλος, γιατί ο ίδιος δεν είναι. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, γιατί χτες την ώρα, γιατί χτες ψηφίστηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα μοιράσει 11 δις στους επιχειρηματικούς ομίλους, συν τις ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις για επιχειρηματικά σχέδια, και την ίδια ώρα στον υπόλοιπο κόσμο συμβαίνουν αυτά που περιγράφεται με την ακρίβεια και το ηλεκτροσόκ πραγματικά της ηλεκτρικής ενέργειας της θέρμανσης, με το εισόδημα που εξανεμίζεται πριν προλάβει να φτάσει για να συζητήσουμε για το ποιο είναι το ύψος του μισθού, και βέβαια οι δύο κόσμοι, αν θέλετε, και το πώς καταρρύπτονται και οι προσδοκίες αυτών που μπορεί, ακούγοντας τα διάφορα δισεκατομμύρια, να τριγυρνάνε στον αέρα αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο τραπέζι τους, προσδοκίες που μπορεί να δημιουργούνται, αποκαλύπτονται ποιοι είναι οι δύο κόσμοι από το έγκλημα που πραγματικά συμβαίνει στη Λάρκο. Ένα έγκλημα βέβαια που δεν ξεκίνησε σήμερα, διότι το ότι σήμερα οι 1.300 εργαζόμενοι της Λάρκο απειλούνται να βρεθούν στο δρόμο, και βρίσκονται στο δρόμο κυριολεκτικά και όχι μόνο διώχνονται από τη δουλειά αλλά και από τα σπίτια τους, όπως είπε και στο προηγούμενο θέμα που κουβεντιάστηκε ο πρόεδρος του Σωματείου. Όμως είναι πραγματικά αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πολιτικής που σίγουρα την απογείωσε η Νέα Δημοκρατία, οδηγώντας στο ξεπούλημα της Λάρκο και υλοποιώντας, αν θέλετε, και την πρώτη πιεστική απέτηση του επενδυτή να απαλλαγούν από τα βαρύδια των εργαζομένων. Όμως είναι και μια διαχρονική πολιτική που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που οδήγησε στην απαξίωση της Λάρκο, στην υπερχρέωσή της, στην συκοφάντηση και την εγκατάλειψη. Και βέβαια σήμερα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει το έγκλημα για ένα πραγματικά μια, αν θέλετε, και δεν είναι υπερβολή να πούμε, ένα χρυσορυχείο, μια πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας που θα μπορούσε να δουλεύει και να αξιοποιηθεί, προκειμένου και να εξασφαλιστεί η δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων τους, και βέβαια σε άλλες συνθήκες, αν θέλετε, θα μπορούσε και ο ορυκτός πλούτος της χώρας, αν οι βιομηχανίες δεν λειτουργούσαν με κριτήριο το πώς θα εξασφαλίζουν κέρδη για τους επενδυτές, θα μπορούσε να αξιοποιηθούν και προς όφελος και του λαού της χώρας, ο οποίος στενάζει. Και στενάζει επειδή άκουσα και σε σχέση, για παράδειγμα, με το tweet του Πρωθυπουργού, είναι πράγματι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί οι εργασιακές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι... Είναι συνθήκες ακραίας επισφάλειας. Δεν είναι αυτές που προσπάθησε να περιγράψει ο κύριος Σιμόπουλος, και αντίθετα είναι, αν θέλετε, η απαξίωση των μισθών, η μείωση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων. Μα αφού αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 2% από 1η-1η, κυρία Κομνινάκα. Ναι, μόνο που δεν έχει προλάβει να φτάσει στο πρωτοφόλι. Να δούμε τι θα λέτε 2 Μαΐου. 2 Μαΐου που θα έρθει 1,6-7%. Γράψε το, να με καλέσετε 2 Μαΐου. Θα σας καλέσω 2 Μαΐου. Ξέρετε, 3 στους 10 εργαζόμενους σήμερα δουλεύουν με μέσο μισθό 406 ευρώ μεικτά. Το 2021 το 50% των προσλήψεων αφορούσαν μια απασχόληση με τέτοιους όρους, φυσικά, γιατί έχει να κάνει, αν θέλετε, και με το με τι κριτήρια μετριέται η ανεργία. Διότι αν θεωρείτε ότι σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει με τους μισθούς των 400 ευρώ ή με τις συνθήκες ημιαπασχόλησης, και βέβαια όταν παραμένει σε ισχύ το έσχος του νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου, που θεωρεί δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός θα αποφασίζεται με κριτήριο ότι θα αυξάνεται, θα μειώνεται με απόφαση του Υπουργού και όχι μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, mm-hmm. γιατί γι' αυτό τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε,
Μάλιστα. Τότε πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Σαφές. Ναι, πραγματικά ήθελα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σιμόπουλος. Ο κύριος Σιμόπουλος, με συγχωρείτε. Όχι εφόλης της ύλης, να χαρείτε, για να καλύψουμε και ένα ακόμη θέμα. Για το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ, αλλά ότι πραγματικά είναι πρόκληση, ότι η κυβέρνηση παρουσίαζε ότι ήταν υποτίθεται η εκαθάριση και εκπίεση της ΛΑΡΚΟ μονόδρομος για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και σήμερα οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο. Όταν οι εργαζόμενοι πριν από την εκαθάριση έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις για να τα χρήματα που δόθηκαν από τον προϋπολογισμό να πάνε στον εξυγχρονισμό της και όχι βέβαια στην λειτουργία εκαθάρισή της, που τελικά υπερδιπλασίασε το κόστος της παραγωγής και φτάσαμε βέβαια εδώ που φτάσαμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η επιδίωξη εξ αρχής ήταν το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ χωρίς τα βαρύδια των εργαζομένων και πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια δούλευαν στο κάτεργο, έχουν μετρήσει δεκάδες νεκρούς και άλλα τόσα εργατικά ατυχήματα, είναι πρόκληση να ακούγεται κιόλας ότι θα δοθεί λύση μέσα στα προγράμματα της ανεργίας και τα κοινοφελή προγράμματα μέχρι να πάρουν τη σύνταξη. Κυρία Γομνινάκα, πολύ αυξημένη η θνητότητα, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την άλλη, φαίνεται πως μας έλεγαν άλλα για το τέλος της πανδημίας. Ελλείψεις στο ΕΣΥ, πού οφείλεται, λέτε, πού οφείλονται οι 3.000 θάνατοι τον τελευταίο ένα μήνα? Καταρχάς, αυτός ο επικίνδυνος εφησυχασμός που καλλιέργησε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την έξαρση, αν θέλετε και για τη χαλάρωση των μέτρων προστασίας κλπ. Όμως πραγματικά εκεί που χτυπάει καμπανάκι και χτυπάει το καμπανάκι εδώ και 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει η πανδημία και η κυβέρνηση το αγνοεί, είναι πραγματικά στη διάλυση, στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, που δεν είναι καινούργιο έργο, που έχουν ευθύνες γιατί το έκαναν και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν ευθύνες και για τα κλεισίματα των νοσοκομείων και για το ότι έμειναν και παρέμειναν κλειστά τα νοσοκομεία και δεν άνοιξαν. Και βέβαια σήμερα δεν μπορεί να μιλάμε για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας όταν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό εν μέσω πανδημίας μειώθηκε η χρηματοδότηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάνει η κυβέρνηση να κλείνει το Παίδων Πεντέλης και να το κάνει εμβολιαστικό κέντρο, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο δεν μπορεί να το παίξει, να μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε μια νόσου και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότητα προβλήματα και για άλλες ασθένειες. Όταν για παράδειγμα το Σεισμανόγλιο μετατρέπεται σε COVID νοσοκομείο και το ταυτόχρονα και το Αμαλία Φλέμινγκ, που είναι τα νοσοκομεία της Βορειοανατολικής Αττικής, όλος αυτός ο κόσμος πού θα βρει πρόσβαση? Στέλνεται στην πραγματικότητα πελάτες στην ιδιωτική υγεία και δεν είναι λίγα τα περιστατικά ανθρώπων που για όλες τις άλλες ασθένειες δεν μπορούν ούτε καν να περάσουν το κατόφλι των νοσοκομείων με ένα προσωπικό πραγματικά εξαντλημένο και στα όρια του που αντικειμενικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βέβαια τις αυξημένες ανάγκες. Αλλά επειδή δεν έχουμε και επιλεκτική μνήμη και είναι πρόκληση σήμερα να ακούμε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει να κατηγορεί και να μιλάει για τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία, ξέρετε, στην περιοχή μας στο Αιγαίο ο ΣΥΡΙΖΑ εγγενίαζε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το ιδιωτικό νοσοκομείο, που σήμερα για να βρεις γιατρό πρέπει να πληρώσεις αδρά πολλά χιλιάρικα για να έρθει με ακομιδή μόνο εμφανίζεται ο γιατρός. Πότε ιδιωτικοποιήθηκε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, κυρία Κομνινάκα? Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι ιδιωτικό? Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιωτικό. Είναι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Εδώ κατηγορήθηκε ο Πολάκης τότε ότι έβαλε διοικητή που δεν έπρεπε. Πώς ήταν ιδιωτικό? Είναι ιδιωτικού δικαίου. Ιδιωτικού δικαίου. Άλλο. Ιδιωτικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, κυρία Κομνινάκα, δεν επιμένω. Όχι, έχει ιδιωτική μορφή, είναι μια νομική μορφή διαχειριστής, τέλος πάντων, του νοσοκομείου, που δεν είναι σε
ιδιωτική. Μου διαφεύγει τώρα να σα πω τη νομική μορφή τη διαχείριση του νοσοκομείου. Δεν είναι όμω. Να μείνουμε στο ποιητό ΕΣΥ. Δεν είναι ενταγμένο στο νησί. Ναι, yeah. Αλλά σήμερα είναι, σήμερα δεν βρίσκεις ούτε για δείγμα γιατρός στο νοσοκομείο και βέβαια οποιαδήποτε εξέταση και θεραπεία πρέπει να γίνει γίνεται με αεροδιακομιδές και με αδρές αμοιβές πονό χιλιάδων.